Θέλω να σας πω όμως, 23 πρώτου ψηφίσατε ότι όσοι ψηφίσαν τη συμφωνία των Πρεσπών είναι ανεπιθύμητοι στο Δήμο. Ορίστε το πρακτικό. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι και δημοτικός. Εγώ σαν Γιάννη Σημεωνίδη σας κάνω να σας πάρω υποδέχομαι. Καταλάβατε. Αλλά σαν δημοτικός ήμουν. Τι κάνατε. Τι κάνατε. Προδώσατε την Μακεδονία. Μια μέρα Σκοπιανή θα είναι εδώ. Άκου να δεις. Αυτοί που πουλιάζουν Μακεδονία. Λυπάμαι πάρα πολύ που σας έδωσα και τον ψήφο. Να σου πω τώρα. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ό,τι έχετε να πουλήσετε, πουλήσετε. Έχει κι άλλα πράγματα. Λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και αυτά που μόλις είδατε είναι εικόνες από το Κικής, το οποίο βρέθηκε ο κύριος Νίκος Παπάς χθες για μια εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην οποία ο μιλητής θα ήταν εκείνος. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι ο δεύτερος τη τάξη σημαντικός παράγων στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε κινητοποίηση από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ στο Κιλκής για να παρακολουθήσουν την ομιλία, η οποία τελικώς εστέφθη από απόλυτη αποτυχία. Θα το δείτε στην φωτογραφία η οποία έχει κάνει για τον γύρο του διαδικτύου. Αυτή εδώ ή αυτές είναι οι φωτογραφίες. Κόσμος ελάχιστος. Αυτό βλέπετε. Αυτό είναι το οποίο έγινε χθες, φίλες, φίλοι, εδώ στο Κιλκής. Εδώ ο μιλητής είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, για να μην υποθεί ότι ήταν πολύ νωρίτερα. Βλέπετε το πλάνο. Αίθουσα στην οποία ουσιαστικά πήγαν κάποια κομματικά στελέχη, ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι των ανθρώπων εκεί, για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Νίκου Παπά. Ιδιαίτερη εντύπωση, αλγινή θέλω να πω, ότι θα πρέπει να κάνει στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι είναι μεγάλης ηλικίας η πλειονότητα των παρισταμένων. Δεν βλέπω νέους ανθρώπους δηλαδή, και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον κύριο Παπά. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να τον προβληματίσει περισσότερο τον κύριο Παπά και τους άλλους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ το ότι υπάρχουν αντιδράσεις όπου πηγαίνουν ή το γεγονός ότι δεν πηγαίνει κόσμος εκεί. Δηλαδή έκανε μία ανάρτηση, έκανε δηλώσει ο υπουργός ο κύριος Νίκος Παπάς και είπε εντάξει 10, 15, 20 άνθρωποι αποδοκίμασαν σε μία πόλη ξέρω εγώ 30.000 πόσο κόσμο έχει το Κιλκής. Δεν έχει άδικο, ο κόσμος ο οποίος αποδοκίμασε είναι λίγος. Αλλά θα έλεγα ότι είναι περίπου όσος ήταν και μέσα στην αίθουσα και αυτό πρέπει να το δουν καλά οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ και το λέω καλοπροαίρετα απευθυνόμενο στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρεια Ελλάδα, στους βουλευτές, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν πείσει ακόμη την Αθήνα, το κέντρο λήψης αποφάσεων, το πόσο μεγάλη ζημιά, κακό έκανε αυτή η συμφωνία και στο κόμμα τους πέρα από τη χώρα. Το κακό για τη χώρα μας είναι πλέον γνωστό με αυτά που συμβαίνουν. Τελευταίο παράδειγμα, η ιστορία με τους Κινέζους, οι οποίοι δεν δέχτηκαν κρασιά μακεδονικά από την Ελλάδα, θεωρώντας ότι αυτό πρέπει να το διευθετήσουμε με τους όμορους γείτονές μας. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν έκανε μια ανάρτηση και έγραψε. Γνωστοί κύκλοι θέλουν τα μεμονωμένα φαινόμενα να τα μεγαλοποιούν και να αναδεικνύουν μια πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Σε αυτό που πραγματικά συνέβη. Οι διαμαρτυρίες στο χωριό έγιναν από δύο άτομα, ενώ στη βραδινή ομιλία ήταν βαριά 10 άτομα που διαμαρτυρήθηκαν. Επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, το πρόβλημά σας δεν είναι ότι ήταν 10 ή 20 έξω οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές. Το πρόβλημά σας θα πρέπει να είναι ότι στην αίθουσα δεν υπήρχε κόσμος. Ότι ήσασταν ουσιαστικά χαμένος στη μοναξιά σας. Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε θέμα να το δείτε. Αν και είναι νομίζω πλέον αργά για τον ΣΥΡΙΖΑ να το διορθώσει. Όχι ότι δεν πήγε ο κόσμος ο οποίος θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ενθουσιάζονται, δεν τους εκφράζει, αλλά θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για άλλους λόγους. Τα λέω καθημερινά από εκπομπές μου και στο ραδιόφωνο. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μέσου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για τα στελέχη ή για τους βουλευτές, για τους παράγοντες, μιλάω για τον μέσο πολίτη ο οποίος ψηφίζει. Δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον εμπνέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός καθεαυτός, αλλά υπάρχει μια στρεβλή άποψη εκεί έξω που λέει ότι εδώ είμαστε λίγο πιο βολεμένοι, πιο ασφαλείς, οπότε θα πάει να ψηφίσει χωρίς να πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Γι' αυτό εμφανίζεται με 20, 22, 23% στις όποιες δημοσκοπήσεις. Ήτανε και είναι προγραμματισμένη ομιλία του κυρίου Παπά σήμερα το βράδυ στη Βέρεια. Θα πάει και στη Βεργίνα, στον αρχαιολογικό χώρο.
Αλλά στο μεσοδιάστημα υπήρξε η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, για την οποία αναγκάστηκε ο Υπουργός να πάει στην Αθήνα και θα επιστρέψει. Σε λίγο γίνεται η ονομαστική ψηφοφορία για την υπόθεση της Κουντουρά και θα επιστρέψει μετά για να συνεχίσει το πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη καθοριστεί, σχεδιαστεί για τον ομό Ημαθίας, για τη Βεργίνα, για τη Βέρεια. Βέβαια και άλλα στελέχη θα ανέβουν πάνω. Φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έλεγα χθες σε μια ανάλογη σκηνή εικόνα στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ ότι αντιλαμβάνομαι αυτούς οι οποίοι είναι στελέχοι του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και είναι αμήχανοι, είναι κουμπωμένοι, γιατί ο Νίκος ο Παπάς και οι υπόλοιποι θα πάνε στην Αθήνα, θα φύγουν από την πόλη του Κιλκής και από άλλες πόλεις, αλλά πίσω θα μείνουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό που έγινε, ασχέτως αν ανήκουν ή αν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το λούζονται σε εισαγωγικά και πρέπει να το διαχειριστούν με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι εύκολο σε μια μικρή κοινωνία να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και να πας στο καφενείο, στο μπαρ, στο εστιατόριο, στην παιδική χαρά, στο νοσοκομείο ή όπου αλλού και να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να σε στριμώχνουν χωρίς εσύ να φταίς, αλλά στηρίζεις, ανήκεις σε ένα τέτοιο πολιτικό φορέα. Αντιλαμβάνομαι πραγματικά την δυσκολία που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πίσω με τα κεφάλια σχημένα και αμήχανοι όπως τους βλέπετε. Είπα για την ονομαστική ψηφοφορία. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Γιατί κακά τα ψέματα, η κυρία Κουντουρά και σε αυτή την ηλικία είναι μια πάρα πολύ ωραία, κομψή, γοητευτική γυναίκα όπως ήταν πάντα. Η κυρία Κουντουρά, για χατήρι της οποίας ο Πρωθυπουργός έβαλε το κόμμα στη Βουλή να κάνει ένα πολιτικό ατόπιμα. Ένα ακόμη, αν θέλετε, πολιτικό ατόπιμα. Πολλοί κόσμοι ενδεχομένως δεν κατάλαβε τι ακριβώς θα γίνει, θα το εκλαϊκεύσω όσο μπορώ. Η κυρία Κουντουρά, όπως και ο κύριος Δανέλης, προέρχονται από δύο διαφορετικά κόμματα. Ο κύριος Δανέλης, βέβαια, είναι απλά βουλευτής που στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κουντουρά είναι και υπουργός της κυβέρνησης και εμφανίζεται ως υπουργός σε κάθε σημείο του πλανήτη. Με βάση νόμο του 2014, ορθότατο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, οι βουλευτές, όταν προτίθενται να είναι υποψήφοι για τις ευρωεκλογές, πρέπει να παρετούνται. Δηλαδή η κυρία Κουντουρά, επειδή θα είναι υποψήφια όπως ο κύριος Δανέλης, πρέπει να παραιτηθεί με βάση τον μέχρι σήμερα ισχύοντα νόμο Παύλα Κανόνα. Αν παραιτηθεί η κυρία Κουντουρά ή ο κύριος Δανέλης, ξαφνικά η κυβέρνηση θα μείνει με 150 ή 141 βουλευτές. Πράγμα που δεν θέλει να το ρισκάρει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Έτσι λοιπόν έφερε μια τροπολογία, ντροπολογία λέγεται, γιατί είναι αποτύπωμα, είναι δακτυλικό αποτύπωμα, δεν είναι φωτογραφική, η οποία να αφορά σε κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες ενδεχομένως πολιτών. Είναι μια τροπολογία ραμμένη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κυρίας Κουντουρά και του κυρίου Δανέλη, ώστε να είναι υποψήφοι, να παραμείνουν βουλευτές η κυρία Κουντουρά υπουργός και μετά αναλόγως αν θα εκλεγούν ή όχι, να επιλέξουν τι από τα δύο θα προκύψει. Είναι ντροπή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Βουλή σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έλεγα σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο πώς νιώθει ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής σήμερα. Φανταστείτε ότι ο κύριος Τσίπρας διάλεξε 10, 15, 20, ανακοίνωσε ήδη τους πρώτους 16 ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, πείτε ότι κάποιοι έχουν πτυχία, είναι αναγνωρισμένοι, έχουν βιογραφικό, έχουν δουλέψει τη ζωή τους, είναι σπουδαίοι παράγοντες, ακαδημαϊκοί κλπ. Οι οποίοι θέλουν να πάνε στην Ευρωβουλή για να μας εκπροσωπήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι θα είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον κύριο Δανέλη και ακόμη περισσότερο την κυρία Κουντουρά, η οποία μέχρι την τελευταία στιγμή ως υπουργός τουρισμού θα κάνει βόλτες όλο τον πλανήτη και θα παρουσιάζει το θεάρεστο έργο της ως υπουργού τουρισμού. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό από μόνο του. Το ξέρουν οι ίδιοι, κατά βάθος το πιστεύουν οι ίδιοι, αλλά βλέπετε αυτή η κυβέρνηση ήταν αναγκασμένη λόγω των ιδιαιτεροτήτων και του διαζυγίου το οποίο πήραν με τους Σανέλ να προβούν σε μια σειρά τέτοιων παρεμβάσεων, οι οποίες πραγματικά είναι στα όρια των κόκκινων γραμμών, για να μην πω κάτι περισσότερο, δεν είναι του χαρακτήρα μου να υβρίζω, τουλάχιστον από τηλεοράσεως ή από ραδιοφώνου. Αυτά για τη συμπαθέστατη κατά τα άλλα κυρία Κουντουρά. Ένας άλλος πολύ συμπαθής σε πολλές πολλούς από εσάς, συνάδελφος, δημοσιογράφος, όνομα βαρύ για τα τηλεοπτικά πράγματα, είναι ο κύριος Κούλογλου. Απασχολεί και την ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Κούλογλου, λοιπόν, είναι μεταξύ εκείνων των ευρωβουλευτών που τα βάζει με την Ευρωβουλή, είναι με το Μαδούρο, σφυροκοπούν αδιακόπως
το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρώ, την Ευρωζώνη στο παρελθόν. Τώρα έχουν βεβαίως συμμορφωθεί. Είναι ευρωτραφής και αυτός και ο κύριος Παπαδημούλης, χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία τα βάζουν με την κακιά Ευρώπη, αλλά από αυτήν τρέφονται. Με τον κύριο Κούλογλου συνέβη το εξής. Έγινε γνωστό δηλαδή και απαιτούνται απαντήσεις. Αν θα τις δώσει ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Ο κύριος λοιπόν Κούλογλου απασχολεί, μάλιστα μία εξ αυτών στους οποίους αναφέρουμε είναι και η σύζυγός του, απασχολεί κόσμο σε επιχειρήσεις του. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, είναι νόμιμο, δεν κάνει κάτι παράνομο δηλαδή ο κύριος Στέλιος Κούλογλου. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Έχει συνεργάτες τους οποίους έχει βάλει στο μισθολόγιο του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωβουλής, παίρνει χρήματα ο κύριος Κούλογλου από την Ευρωβουλή για λογαριασμό συνεργατών του, οι οποίοι όμως συνεργάτες απασχολούνται στην δική του εταιρεία, σε δικές του επιχειρήσεις. Με λίγα λόγια, η Ευρωβουλή που δεν του αρέσει κατά τα άλλα και η Ευρώπη του κυρίου Κούλογλου, πληρώνει εκτός από τον μισθό του χρήματα για συνεργάτες του, οι οποίοι όμως δεν παρέχουν υπηρεσίες στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά στις ιδιωτικές του επιχειρήσεις. Πρέπει να απαντήσει, μέχρι τώρα δεν απάντησε ο κύριος Κούλογλου. Βρισκόμαστε σε αναμονή διευκρινήσεων από μέρους του συμπαθούς κατά τα άλλα αυτού πολιτικού ανδρός και δημοσιογράφου. Επαναλαμβάνω, μία εκ των συνεργατών, η οποία παίρνει χρήματα από την Ευρωβουλή αλλά απασχολείται στις επιχειρήσεις του, είναι και η σύζυγός του, η οποία παράλληλα εργάζεται και στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Θυμίζω ότι ο κύριος Κούλογλου κάποια στιγμή ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και παλαιότερα είχε και τηλεοπτική εκπομπή και καλά έκανε στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αυτά επειδή το πρόσημο, το θετικό και το, πώς λέγεται, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς κλπ. Εξέλιπαν, θα έλεγα, οριστικώς διαπαντός με αυτά τα οποία συμβαίνουν και μαθαίνουμε καθημερινώς. Και φανταστείτε, σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται γνωστά σε μια χώρα η οποία ελέγχεται πολύ σφιχτά σήμερα και από τους δανειστές και από τα capital controls και από τις συναλλαγές και από τις πιστωτικές κάρτες. Ελεγχόμαστε για όλα. Εν τούτης βρίσκουν τρόπο να κάνουν παιχνίδια. Για φανταστείτε να μην ελεγχόμασταν όπως τα παλαιότερα χρόνια και να ήταν στα χέρια τους η χώρα μας, πόσα πράγματα θα έκαναν και τούτοι για τα οποία κατηγορούν τους προηγούμενους. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση η οποία έρχεται από το Bloomberg. Είδηση. Είναι δημοσίευμα στο Bloomberg. Το Bloomberg είναι ένα από τα αγκυρότερα μέσα ενημέρωση στον πλανήτη και αυτό είναι γνωστό. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα εκεί ότι για την υπόθεση Novartis, το βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία απόδειξη χρηματισμού Ελλήνων αξιωματούχων. Επαναλαμβάνω για να μην το χρεωθώ. Το γράφει το Bloomberg. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη χρηματισμού Ελλήνων αξιωματούχων. Τώρα τι ακριβώς σημαίνει ή συμβαίνει δεν ξέρω, πάντως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και άλλοι πήραν το στοιχείο αυτό, πήραν το ρεπορτάζ και στο Twitter κάνει θράψη αυτό το δημοσίευμα του Bloomberg. Ο Θεός και η ψυχή όλων μας, θα δούμε τι και πώς και όταν. Δεν είναι λίγες οι φορές εσείς οι οποίοι ακούτε, παρακολουθείτε εκπομπές μου ραδιοφωνικές εδώ και 30 χρόνια ή από τηλεοράσεως, από τα μέσα από τα οποία πέρασα, από την TV Μακεδονία, από την ΕΡΤ, από τη Δημοτική Τηλεόραση, εδώ στην Άτλας Τηλεόραση. Με έχετε δει να είμαι εξοργισμένος, όπως πολλοί, όχι από τον συνδικαλισμό, αλλά από τον ελληνικό συνδικαλισμό. Από τον συνδικαλισμό όπως γίνεται στη χώρα μας. Χρόνια ολόκληρα, επειδή πιτσιρίκος και εγώ φοιτητή συνδικαλίστηκα αρκετά, ξέρω λίγο τα κόλπα και τους διαδρόμους, λυπάμαι, αλλά ενώ φτάσαμε στο 2019, ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα λειτουργεί με όρους του 1970. Μετά την Καλαμάτα και την άθλια εικόνα στην Καλαμάτα, από τον ντου των στελεχών του ΚΚΕ του ΠΑΜΕ, οι οποίοι σταμάτησαν, ματέωσαν το συνέδριο, είχαμε ανάλογες εικόνες πάλι με πρωταγωνιστές στελέχη του ΠΑΜΕ στην Αθήνα. Δείτε λίγο εικόνες συνδικαλιστών και βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα, είναι βίντεο, με το τι έγινε στην Αθήνα. Let's go.
Γνωστές εικόνες από το πρόσφατο και απότερο παρελθόν, παροχημένες εικόνες, παροχημένοι όροι διεξαγωγής συνδικαλιστικών εκδηλώσεων κλπ. Είναι θλιβερό όλο αυτό το θέαμα. Τα ίδια πρόσωπα, οι ίδιες παρατάξεις, πρωταγωνιστές, οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κομματικά στελέχη, διορισμένοι σε διάφορους φορείς, έχουν κάνει την ΓΕΣΕ, δημόσια υπηρεσία, είναι σε θέση να το γνωρίζω. Ο ίδιος πρόεδρος χρόνια πολλά, χρόνια ολόκληρα. Το πάμε μονίμως εκεί, επειδή δεν μπορεί να έχει μεγάλη εκπροσώπηση στη ΓΕΣΕ. Βρίσκει άλλα σχήματα και δημιουργεί διάφορες. Να, ο κύριος μας είναι πάρα πολύ γνώριμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος κάποιος να ασχολείται με αυτόν τον συνδικαλισμό. Ίσως γι' αυτό έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Να, για παράδειγμα, το λέγαμε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, αγαπητές φίλες και φίλοι, και το μάθαμε. Και πώς το λένε, είμαστε και στον έκτο όροφο, δεν μπορούμε να επιδείξουμε να αποδράσουμε, γιατί θα μας βρει ο θάνατος. Κάτω στα Σπάτα υπάρχει ένα εκπτωτικό χωριό, έτσι λέγεται, είναι αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο υπάρχει ως θεσμός στην Ευρώπη σε πολλά σημεία. Έχει τύχει να βρεθώ σε 4-5 χώρες, ακόμη και στην Ιουγκοσλαβία τελευταία, όταν φτάσαμε στο Βελιγράδι, υπήρχε ένας μεγάλος οικισμός, εκπτωτικό χωριό, όπου είναι outlet, δηλαδή κάποιες επώνυμες φίρμες πουλάνε πολύ φθηνότερα τα προϊόντα τους, περασμένα προϊόντα, παλαιότερα σχέδια κλπ. Και ο κόσμος πάει και αγοράζει καλά προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού. Μάλιστα, είχα την ευκαιρία να πάω σε ένα τέτοιο εκπτωτικό χωριό στη Γερμανία, στο Μέτσιγκεν, κοντά στο Τουτγκάρντι, στο Ουλ, όπου 15 Αυγουστό πριν χρόνια γινόταν πραγματικά προσκύνημα από τουρίστες, Γερμανούς κλπ. Οι οποίοι αγόραζαν φθηνότερα τα πράγματα. Στην Τουρκία, όποιος από εσάς επιστρέφει στα σύνορα με την Ελλάδα, υπάρχει επίσης ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οπότε τα τελευταία ευρώ που μένουν, ή δολάρια των Ελλήνων, όταν επιστρέφουμε, τα παίρνουν οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Πουλάνε δηλαδή πολύ φθηνότερα τα επώνυμα προϊόντα. Εδώ λοιπόν έγινε μια συζήτηση. Να λειτουργήσει αυτός ο χώρος και τις Κυριακές. Προσέφυγαν διάφοροι για τους γνωστούς λόγους, και φορείς και επιμελητήρια κλπ. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακούστε, απαγόρευσε το άνοιγμα των καταστημάτων στα Σπάτα τις Κυριακές. Ξέρετε γιατί? Με το σκεπτικό, μεταξύ άλλων, ότι θα υπάρχει κέρδος μεγαλύτερο. Αυτό είναι το σκεπτικό με το οποίο απαγορεύτηκε το άνοιγμα των καταστημάτων σε αυτό το εκπτωτικό χωριό, στο οποίο θα πήγαιναν τουρίστες να αγοράσουν, να αφήσουν τα χρήματά τους. Έλεγα μάλιστα ότι είμαστε μια εποχή, αδερφέ, που με το eBay, το Amazon, το Alibaba κλπ. Όσοι ασχολούμαστε με το ίντερνετ, μπορούμε να παραγγείλουμε οτιδήποτε θέλουμε από οπουδήποτε από τον κόσμο. Γιατί δηλαδή μας αναγκάζει αυτή η νοοτροπία να το κάνουμε, όταν μπορεί να γίνει φθηνότερο στον τόπο μας και να δουλέψουν και 10, 20, 30, 500 άνθρωποι? Αυτά με αφορμή και τον καλό ή κακό συνδικαλισμό. Είπα συνδικαλισμό και θυμήθηκα τον συνδικαλισμό της ΕΡΤ. Για δείτε λίγο μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα που είχαμε στην εκπομπή του Σεραφείμ του Κοτρότσου, όπου ο κύριος Μαλέλης ήταν καλεσμένος του κινήματος αλλαγής. Ο κύριος Μαλέλης, τσακώθηκαν και κάπου στο τέλος ο κύριος Μαλέλης επιτέθηκε στον κύριο Κοτρότσο με έναν τρόπο που έχει ποικιλότροπη ανάγνωση. Δείτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Μαλέλη, να ρωτήσω εγώ, ειλικρινά, πραγματικά, ένας τόσο έμπειρος και καταξιωμένος δημοσιογράφος. Όχι, άστο. Ναι, άστο πάλι τώρα. Θα ξεκινήσουμε πάλι τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να μιλήσω μία φορά και μου λες, εντάξει, άντε. Όχι. Τόση ώρα γίνεται καυγά. Προσπαθώ να ρωτήσω. Προσπαθώ να ρωτήσω. Και ποιος εμποδίζει να ρωτήσεις? Πάλι παρατήρησα, κάνε ρώτα, ό,τι θες. Εγώ θα επιμείνω να μιλάω στον πληθυντικό. Εντάξει. Και γιατί σας σέβομαι. Ωραία. Θα μιλάω και γιατί σας σέβομαι. Τελείωσε. Εάν θέλετε να χαμηλώσουμε τον πήχη, εγώ δεν θα ακολουθήσω. Λοιπόν, νομίζω ότι χαμηλώνετε τον πύχη με τον τρόπο που λοιπόν, κύριε Μαλέλη,
Κύριε Μαλέλη, ρωτώ. Τον τοίχη απέναντί μου με τον τρόπο που κάνετε τις ερωτήσεις σας. Είναι προσβλητικός ο τρόπος που συμπεριφέρεστε. Και περίμενα μια διαφορετική συμπεριφορά από εσάς. Σας έχω βοηθήσει προσωπικά στη δουλειά σας. Και εγώ περίμενα να μου επιτρέψετε. Έναν άνθρωπο που σας έχω προσλάβει, περίμενα μια διαφορετική συμπεριφορά. Δεν κατάλαβα. Δημά μου κάνετε μαθήματα, λοιπόν. Τελείω. Εντάξει. Λοιπόν, παίξτε αλλού τα παιχνίδια. Γιατί παίζετε παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή παίζετε παιχνίδια. Με διακόπτε συνέχεια. Και δεν να μου ζητήσει συγγνώμη που με διακόπτετε. Συγγνώμη, ναι, με διακόπτε συνεχώ. Να θέσω μια ερώτηση. Αφήνετε να παιχνίδι το παιχνίδι. Αφήνετε να παιχνίδι το παιχνίδι. Σα έχω τιμήσει να είστε πολύ συχνά εδώ. Αφήνετε δεν καταλαβαίνω την επιθετικότητά σα απέναντί μου. Μην με ξαναφωνάξετε, κύριε Κοτρότσο. Δεν με προσλάβετε. Μην με φωνάξετε, κύριε Κοτρότσο. Μην με φωνάξετε, κύριε Κοτρότσο. Κύριε Μαλέλη, φωνάξτε, παρακαλώ πολύ. Δεν ανέχομαι να μου ξανακάνετε προσωπική επίθεση. Με προσβάλλετε προσωπικά. Θα προσέχετε πώ μου μιλάτε. Τελεία και παύλα. Καταλάβατε, κύριε Κοτρότσο. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Τώρα θα μιλήσετε εσύ. Εντάξει. Μιλήστε, θα μιλήσω. Λοιπόν, η συμπεριφορά σας είναι υπηκώς απαράδεκτη. Η δικιά σας είναι απαράδεκτη, κύριε Κοτρότσο. Βάλατε τελεία και παύλα. Και δεν... Βάλατε τελεία λοιπόν, και παύλα. Και δεν θα ξαναμιλήσετε. Θέλετε να μιλήσετε. Να μην μιλήσετε. Να μην μιλήσετε. Μα δεν αλλά και η ερώτηση που μου κάνετε με διακόπτετε. Εγώ, κύριε γιατί σας συμφέρει, γιατί σας συμφέρει να υπάρχει το δίπολο και το αναπαράγετε κι εσείς. Το αναπαράγετε μια χαρά, κύριε Κοτρότσο. Εκπροσωπείτε λοιπόν, ένα κόμμα που δημοσκοπικά είναι λοιπόν, στο 6%. Το αφήνουμε, κύριε Κοτρότσο, να έχετε εκπρόσωπο εγώ ως κίνημα. Δεν θα ξαναμιλήσω. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ όπως είναι. Αφού το αφήνουμε δεν θα μιλήσετε, είναι. Αφήστε απλώς να μιλήσω θα εγώ. Θα με σέβεστε. Αυτό τώρα, εγώ σας σέβομαι, εσείς δεν με σέβεστε. Όχι, δεν σέβεστε, κύριε εσείς Κοτρότσο. Εσείς δεν με δυστυχώς, σέβεστε. Κάνετε δυστυχώς, κύριε Κοτρότσο. Υπάρχει εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής σε κάθε τραπέζι. Θα μπορούσε στη θέση σας να είναι ένα άλλο κόμμα απόψε. Το πόσο λοιπόν τιμώ και το κίνημα αλλαγής και εσάς, εγώ το αποδεικνύω. Εσείς δεν μου αφήνετε να διατυπώσω ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα σας έλεγα. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Μαλέλη, ρωτώ. Πιο χαμηλό τον τόνο. Ερώτηση κάνω. Πιο χαμηλό τον τόνο. Δεν είσαι στο σπίτι σας, είσαι στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση. Δεν κατάλαβα. Εσείς θα πείτε που είμαι. Χαμηλώστε τον τόνο, δεν μου μιλάτε έτσι. Δεν θα μου μιλάτε έτσι. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Μαλέλη. Καλά, τόση ώρα φωνάζετε. Και εσείς προσβάλλετε, κύριε Κοτρότσο. Και είναι ντροπή σας. Αυτό σας λέω κύριε Μαλέλη, είναι ντροπή σας. Εσείς να μιλάτε αυτό. Σε μένα κύριε έτσι, Μαλέλη, που το μου οφείλετε όσα αυτό. Μου οφείλετε. Το... Ντροπή σας, κύριε Κοτρότσο. Δεν οφείλω τίποτα. Α, δεν στη δουλειά μου οφείλω. Το ήξερα. Στη δουλειά μου οφείλω. Το ξέρω, το ξέρω. Στη δουλειά μου οφείλω. Το ξέρω.